δεν μπορούσε αυτό το φόβο που είχε για τη ζωή να τον μεταφέρει, να τον μεταθέσει στην ποιησή του. Βλέπουμε δηλαδή, απ' τη μία, ενώ αγαπάει την ποιησή, ενώ γράφει ωραία ποιησή, η ποιησή του δεν θα γίνει ποτέ σαν την ποιησή του Μποντλέρ, τον οποίο λάτρεψε, ή του Λαφόρκ, ή όλων αυτών, όχι γιατί είναι ξένοι, αλλά γιατί ουσιαστικά κατέστρεψαν τη ζωή τους μέσα στην ποιησή. Εκεί είναι ο διεισμός του Καριωτάκη. Ο διεισμός, ο οποίος έπρεπε να γίνει ένα πρόσωπο και να φτάσει σε αυτό που έλεγε ο Ρόλαν Μπαρτ, η πλήρης εξαφάνιση του εγώ μέσα στο κείμενο, η απουσία του υποκειμένου μέσα στο κείμενο, όπου το κείμενο πια είναι και υποκείμενο και αντικείμενο, αυτό ο Καριωτάκης δεν μπορεί να το πετύχει. Λειτουργεί περισσότερο πάντοτε σαν ένας άνθρωπος ο οποίος αυτό που ζει θέλει να το μεταφέρει. Αλλά το μεταφέρει με ένα τέτοιο τρόπο ώστε δεν ευχαριστιέται αυτό που ζει, αλλά αντιπαθεί ή αν θέλετε δεν συμπαθεί, δεν αποδέχεται αυτό που ζει. Το θεωρεί σαν μια μορφή μιζέριας. Ανεξαρτήτως αν ήταν ή όχι. Το θέμα είναι πώς αυτό θα μετατεθεί σαν μια δημιουργική έκφραση. Εκεί καθίσταται όρος δημιουργία. Όρος δημιουργία που χρησιμοποίησε αργότερα ο Γιώσεφ Μπόις, που χρησιμοποίησαν όλοι αυτοί οι νεωτερικοί καλλιτέχνες. Και γιατί λέω νεωτερικοί καλλιτέχνες? Γιατί είναι παιδί μετά τον πόλεμο. Ουσιαστικά η ποιησή του είναι μεταπολεμική, μετά τον πρώτο πόλεμο. Είναι μετά την καταστροφή της Σμύρνης. Αντίστοιχα αιτήματα ψυχικής πρόσληψης ή νοητικής ευαισθησίας, τα οποία έχει ο Καριωτάκης, τα έχουν και οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι έχουν περάσει έναν οδυνηρό πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, μπαίνουν ζητήματα αβανγκάρ και πρωτοπορίας, δηλαδή ζητήματα με το πώς θα μπορέσουμε να έρθουμε σε ρήξη με το παρελθόν, αλλά διατηρώντας τέλος πάντων μια ποιητική ουσία. Αυτά όλα τα πράγματα τα ξέρει ο Καριωτάκης, όχι μόνο από τις μεταφράσεις του, αλλά και από την ίδια την ενημέρωση που έχει γύρω από το τι είναι ποιήση. Είναι πολύ καλά ενημερωμένος και πάρα πολύ καλά δουλεμένος σε αυτό το θέμα. Όλη η ιστορία είναι το πώς θα μπορέσει να κάνει το πέρασμα, ξαναλέω, από τη ζωή στην τέχνη. Το πώς θα κάνει την ποιήση ζωή. Εκεί είναι ακριβώς το πρόβλημά του. Και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το καταφέρει, παρότι χρησιμοποιεί ένα ύφος που μας θυμίζει όχι μόνο Καβάφη, αλλά και Φερνάντο Πεσόα. Όχι ως προς τη μορφή ή τη μέθοδο, αλλά ως προς τον τόνο που χρησιμοποιεί ο Φερνάντο Πεσόα. Υπάρχει ένας τόνος μελαγχολικός, αλλά και πολλά συμπτώματα ζωής, διότι από τη στιγμή που ο Φερνάντο Πεσόα, όσοι το γνωρίζετε, έκοψε την επαφή με την Οφελία, το μοναδικό του έρωτα, εκείνη τη στιγμή ο αλκοολισμός του και η λεγόμενη εσωτερική αναχώρηση τον οδήγησε στην αυτοκτονία, κάτι το αντίστοιχο το οποίο βλέπουμε να υπάρχει με μια άλλη μορφή, άλλος τόπος, άλλος χρόνος, στον Καριωτάκη. Βλέπουμε επίσης, λένε πολλοί, μιλάνε για ρομαντισμό. Εγώ είπα εξ αρχής, θα αποφύγω κάθε όσο μπορώ, καθηγητική μου ιδιότητα και κάθε φιλολογική προσπάθεια. Θα μιλήσω μόνο σαν ένας ερασιτέχνης ποιητής ή σαν ερασιτής ποιησής. Ο Καβάφης είχε το εξής χαρακτηριστικό. Έκανε την ποιήση ρεαλισμό, πραγματικότητα. Ο Καριωτάκης δεν τα κατάφερε. Δεν κατάφερε, ξαναλέω, να μετατρέψει το ρομαντισμό σε ρεαλισμό. Έμεινε σε αυτό το μεταβατικό στάδιο. Αυτό είναι πρόβλημα. Μου θυμίζει πάρα πολύ έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγάλη ευαισθησία, ζει έντονα πολιτικά, πολιτικοποιημένος ο Καριωτάκης, ήταν συνδικαλιστής ο Καριωτάκης. Ό,τι συνέβαινε εκείνο τον καιρό το βίωνε. Δεν μπορεί ένας ποιητής να μην είναι κατά βάθος πολιτικός. Παρότι ο ρομαντισμός είχε την τάση να λέει τέχνη για την τέχνη κτλ. Αυτές όλες οι απόψεις, ότι μία αντίρρηση, αλλά είναι βαθιά πολιτικοποιημένος, διότι είναι βαθιά δεμένος με τη ζωή. Και πολιτική δεν είναι μόνο οι κομματικοί μηχανισμοί, πολιτική είναι η αγάπη για τον συνάνθρωπο. Η προσπάθεια να μπορέσουμε να τα βρούμε με τους συνανθρώπους σε μία κοινή πορεία στο κοινωνικό γίγνεσθε. Αυτό το είχε ο Καριωτάκης. Άρα ήταν και πολιτικοποιημένος. Τώρα, μου θυμίζει όμως, ξαναλέω, τον Μαρκ Ρόθκο. Βρίσκω πάρα πολλά κοινά σημεία με τον Μαρκ Ρόθκο.
Ο Μάρκ Ρόθκο είναι, για όσους δεν γνωρίζουν, πολύ σύντομα, ένας εξαιρετικός, αφηρημένος εξπρεσιονιστής, όχι όμως, για όσους ξέρουν ιστορία της τέχνης, όχι action painting, όχι δηλαδή Pollock, όχι κάποιος ο οποίος βγάζει με νευρικότητα, αλλά κάποιος ο οποίος μέσα από μια από το εσωτερικά απόλυτα προσιλωμένο θέλει να εκφράσει το μόνο παύλα τονικό, το μόνο παύλα χρωματικό. Είναι μονοχρωματικός ο Καριωτάκης, με την αιμονή του θανάτου, της θλίψης και όλων αυτών των πραγμάτων, η οποία σε διαφορετικά στάδια επανέρχεται και μεγαλώνει και παίρνει και άλλη μορφή μέχρι που φτάσουν το τέλος. Το ίδιο είχε και ο Ρόθκο. Εάν διαβάσουμε, επειδή δεν έχω χρόνο και ξέρω και ο Παγκράτης θα με βρήσει. Όπα, το είδατε, δεν πρόλαβα να το πω. Είχα σκοπό να σας διαβάσω, αλλά νομίζω ότι είστε αρκετά ενημερωμένοι. Υπάρχουν ποίηματα τα οποία είναι καθαρά πίνακε ζωγραφική στο Καριωτάκη, οι οποίοι έχουν αμέριστη σχέση με αυτό που σας είπα στο Ρόθκο. Ο οποίος Ρόθκο και αυτός προσπάθησε πολλές φορές να δώσει τέλος στη ζωή του. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μετανάστης, εξωτερικός μετανάστης ο ένας, εσωτερικός μετανάστης ο άλλος, τη Λετωνία ο ένας, από τη Τρίπολη ο άλλος. Άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν τα πρώτα χρόνια σε μια υπαλληλική, αν θέλετε, εγκλωβισμένη κατάσταση, αλλά είχαν και δύο την αιμονή της προσήλωσης. Μια προσήλωση η οποία έγινε εγκλωβισμός, έγινε μονοτονικός μονοχρωματισμός και αντί αυτό να μετατραπεί και να γίνει ρεαλισμός του μεγαλείου της ποίησης, και στις δύο περιπτώσεις κατέληξε στον αφανισμό του υποκειμένου, με αποτέλεσμα να χάσει η ποίηση από μια συνέχεια του έργου και των δύο. Θα τελειώσω, κύριε Παγκράτη, μου επιτρέπετε, θα τελειώσω με το εξής. Υπήρχε, θυμάμαι, ήταν ήμουν πιο νεαρός, ένα δίηγημα του Ρίντουαρντ Κίπλινγκ, το οποίο μιλούσε για τις λέξεις ενός συγγραφέα, οι οποίες επαναστάτησαν και οι οποίες έφυγαν από το κείμενο και πήγαν εναντίον του συγγραφέα. Και προσπαθούσε να τις μαζέψει ο συγγραφέας. Και πού πάτε, λάτε εδώ, λάτε από εδώ, λάτε από εκεί. Θα μπορώ να το αντιστρέψω αυτό για την περίπτωση του Καριωτάκη. Ο Καριωτάκης προσπάθησε να βάλει τον εαυτό του μέσα στις λέξεις, δεν κατάφερε να βρει την ισορροπία με τις λέξεις, τον μπλάκωσαν οι λέξεις, αλλά δεν μπόρεσε να τις ποτίσει ώστε να μπορέσουν να έχουν τη συνέχεια που θα έπρεπε. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.